Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα 22χρονη φοιτήτρια που σκότωσε το βρέφος της πετώντας το από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της παιδοκτονίας. Η νεαρή κοπέλα, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη σε δημόσια γυναικολογική κλινική, παρακολουθείται από ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό της για τρίτο 24ωρο. Όπως λένε, έχει φτάσει πλέον η στιγμή για την 22χρονη που συνειδητοποιεί πλέον την αποτρόπαια πράξη της και έρχεται αντιμέτωπη με τα διλήμματά της και τις ενδεχόμενες ενοχές της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο πυρετός έχει πέσει, ενώ γίνονται προσπάθειες να ανέβει και ο αιματοκρίτης. Εκτός από τους γιατρούς, στο πλευρό της 22χρονης βρίσκονται και οι γονείς της και, όπως επισημαίνει ο πατέρας της στο πρώτο θέμα.gr, η κόρη του έχει μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη της. Η 22χρονη στην κατάθεσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2017 έκανα τεστ εγκυμοσύνης, το οποίο βγήκε θετικό. Αποφάσισα να το πω στον φίλο μου. Τον πήρα τηλέφωνο και όταν του το είπα, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Τον ξαναπήρα και άλλες φορές, αλλά δεν μου το σήκωσε. Ήθελα να κρατήσω το παιδί και δεν ήθελα να κάνω έκτρωση και να το σκοτώσω. Σκέφτηκα λοιπόν να το κρατήσω μυστικό μέχρι την ημέρα που θα γεννήσω. Σκεφτόμουν να γεννήσω σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, επειδή δεν είχα λεφτά να πάω σε γιατρό, υπολόγιζα μόνη μου τους μήνες και πίστευα ότι θα γεννήσω τον Μάιο. Από τη μητέρα μου κατάφερα να το κρύψω, γιατί δεν είχα φουσκώσει πολύ και άρχισα να φοράω πιο φαρδιά ρούχα. Άλλωστε ποτέ δεν ήμουν αδύνατη, οπότε και τα κιλά που πήρα δεν μου φαίνονταν τόσο. Ελεύθερη λοιπόν με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 22χρονη φοιτήτρια από τη Νέα Σμύρνη, που κατηγορείται για παιδοκτονία. Η ανακρίτρια μετά την απολογία της επέβαλε τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και εγγύηση 5.000 ευρώ.